Αγαπητοί φίλοι του Time TV, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιστορίες που ξεδιπλώνονται αυτό το διάστημα σε αυτό που λέγεται ελληνικός τουρισμός, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αχιλλέας Χατζηνίκος, ο οποίος πραγματικά πρωτοπόρησε δημιουργώντας ένα εκπληκτικά μοντέρνο και σύγχρονο προϊόν προβολής του ελληνικού τουρισμού και της Ελλάδας, θα έλεγα καλύτερα. Και όχι μόνο της Ελλάδας, ας αφήσουμε τον ίδιο να μας ξεδιπλώσει την ιδέα του πώς γεννήθηκε αυτό το προϊόν. Κύριε Χατζηνίκο, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χτένα. Δώστε μας μία εικόνα για την επιχειρηματική ιδέα. Ξέρω ότι είσαστε άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από την πληροφορική και που φαίνεται ότι αυτό το εντάξατε και στην καινούρια σας ιδέα. Πώς λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιδέα που ήδη τρέχει πάνω από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, είναι περίπου 3 χρόνια ως παρουσία, αλλά η ιδέα στα μυαλά μας ήταν αρκετό καιρό πιο πριν. Κοιτάξτε, όλο το θέμα είναι ότι συνειδητοποιήσαμε ότι η τεχνολογία, η υψηλή τεχνολογία και οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που μπορούν στον τομέα του τουρισμού. Δηλαδή η διαπίστωση ήταν ότι η τεχνολογία ή ο τουρισμός μάλλον δεν απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της υψηλής τεχνολογίας. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να εντάξουμε την τεχνολογία στον τομέα που λέγεται τουρισμός. Μάλιστα. Η ιδέα είναι η εξής. Πετάξαμε με ένα ελικόπτερο επανδρομένο πάνω από όλη την ακτογραμμή της Μεσογείου, μέτρο προς μέτρο, και την απεικονίσαμε σε βίντεο και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και υπερυψηλής ευκρίνειας σε όλη την έκταση της μεσογειακής ακτογραμμής που περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Τουρκία. Μάλιστα. Όλη τους η ακτογραμμή μέτρο προς μέτρο. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της ιδέας, δηλαδή πώς σας γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Η ιδέα γεννήθηκε ως εξής. Διαπιστώσαμε ότι στο ίντερνετ δεν υπάρχει ομοιογενές, επαγγελματικό, ομοιόμορφο και ολοκληρωμένο υλικό, σωστά ταξινομημένο και δοσμένο, για τα μέρη που θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί. Μάλιστα. Στην δικιά μας την περιοχή, δηλαδή στη Μεσόγειο, καλοκαιρινοί προορισμοί. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει οπτική πληροφόρηση για όποιον θα ενδιαφέρονταν να δει τα μέρη. Μάλιστα. Που θέλει ή σκέφτεται ή του είπαν να πάει διακοπές. Δεν έχεις τρόπο, δεν υπήρχε τρόπος να δεις. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, αλλά είναι τόσο άτακτα κατακερματισμένο και Μάλιστα. τόσο πολύ, που αντί να είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα. Να σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Εάν μπείτε στο YouTube και χτυπήσετε Μύκονος βίντεο, θα πάρετε ως αποτέλεσμα 476.000 βίντεο. Πώς θα βρείτε μέσα σε 476.000 βίντεο αυτό που είναι το καλό βίντεο, που Μάλιστα. δείχνει τη Μύκονο έτσι όπως θέλετε να τη δείτε, για να δείτε αν θέλετε να πάτε ή αν δεν θέλετε να πάτε? Πάντως μιλάμε για ένα εγχείρημα το οποίο, και μια ιδέα το οποίο, προφανώς απαιτήθηκαν πάρα πολλά χρήματα βεβαίως. Να υλοποιηθεί. Θέλω να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους των προβλημάτων που αντιμετωπίσατε για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και των κεφαλαίων που απαιτήθηκαν για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. Καταλαβαίνω ακριβώς το ερώτημα και μπορώ να σας πω το εξής. Πρώτον, αυτό που σήμερα εμφανίζεται στο ίντερνετ ως tripinview.com, δηλαδή όλο το περιεχόμενο, το οπτικό περιεχόμενο που καταγράψαμε στις πτήσεις μας αυτές, συσκευασμένο σε ένα site δωρεάν για όλο τον κόσμο στο ίντερνετ, αυτό είναι το όνομα του, της συσκευασίας του περιεχομένου, tripinview.com. Μάλιστα. Όλο αυτό το εγχείρημα είχε πρώτον την εξής πάρα πολύ σημαντική δυσκολία, ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα μόνο καλοκαίρια, διότι όταν μιλάς για καλοκαιρινούς προορισμούς, ναι, προφανώς. Άρα ο χρόνος που διαθέτεις είναι 2 μήνες κάθε χρόνο όλο και όλο. Άρα μιλάμε για 3 καλοκαίρια. Μιλάμε τουλάχιστον για 3 καλοκαίρια. 3 καλοκαίρια. 40.000 χιλιόμετρα αυτά που καλύφθηκαν και απεικονίστηκαν. Μάλιστα. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ από ιδιώτες στην ιστορία της αεροπλοείας στην Ευρώπη.
Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλο έργο μεγαλύτερο από το έργο που έκανε η Geotag Aeroview, η εταιρεία, η δηλαδή, εταιρεία μάλιστα, που δημιούργησε το Tripping View, από το έργο αυτό, το οποίο είναι ένα έργο που περιλαμβάνει 300 ώρες καθαρό βίντεο, δηλαδή 600 ώρες πτήσεων περίπου, και 800.000 αεροφωτογραφίες. Μάλιστα. Αυτό, και μία προετοιμασία η οποία αυτό, θα έπρεπε να... Αυτό έχει να μελετήσει κανείς όλη την διαδρομή που θα διατρέξει, να σκεφτεί ότι θα περάσει από 8 διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς κανόνες φωτογράφησης, με διαφορετικούς κανόνες πτήσεων, μάλιστα, με διαφορετικές... Είναι συγκλονιστικό έργο να το σκεφτεί. Είναι πάρα κανείς πολύ μεγάλο το έργο ως έργο, και η διοίκηση του έργου ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ταυτόχρονα έπρεπε μέσα στο ελικόπτερο οι άνθρωποι που πετάν και αποφασίζουν πραγματικά on the fly, δηλαδή, σωστά, εδώ είναι, αποφασίζει ο σκηνοθέτης να επιλέξει με εκείνη τι ταχύτητα, ναι, σε τι ύψος και σε τι απόσταση από την ακτογραμμή θα πετάξει. Μάλιστα. Και πρέπει να συνοείται διαρκώς με τον πιλότο και να αποφασίζει εκείνη τη στιγμή, στο δευτερόλεπτο. Γιατί αλλιώς είναι ένα πλάνο που θα το πάρεις πετώντας με 100 χιλιόμετρα την ώρα σε υψόμετρο 200 μέτρα, και αλλιώς είναι το ίδιο πλάνο ή το ίδιο κομμάτι της γης αν το πάρεις από τα 300 μέτρα με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα δείξεις το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, 3 καλοκαίρια γίνεται αυτή η δουλειά. Μάλιστα. Και τι κεφάλαια, τα κεφάλαια απαιτήθηκαν που καλύπτουν, για αυτή καλύπτουν όλο το κομμάτι το πτητικό, ελικόπτερο, πιλότη, καύσιμα, σκηνοθέτες, φωτογράφοι. Και μετά όλη η επεξεργασία του υλικού, γιατί όταν κατέβει από το ελικόπτερο θέλει μια επεξεργασία, κόστησαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι όλα ιδιωτική πόλη. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το δημόσιο, κανένα ΕΣΠΑ, τίποτα. Είναι όλο ιδιωτικό, ιδιωτικά κεφάλαια. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, στην Ελλάδα της κρίσης, το να δημιουργεί κανείς μια τέτοια μεγάλη πρωτιά, επιχειρηματική πρωτιά, γιατί πράγματι αυτό φαίνεται ότι είναι μια πρωτοποριακή δουλειά και ένα προϊόν πρωτοποριακό σε σχέση και με διεθνή. Είναι κάτι πάρα πολύ αξιομνημόνευτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είναι, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε από startup εταιρεία. Όχι, μάλιστα, δηλαδή από εταιρεία που υπήρχε και αποφάσισε να επενδύσει και άλλα χρήματα μέσα στην κρίση. Μάλιστα. Αλλά από εταιρεία νεοφυή. Η επένδυση αυτή είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη που έγινε μέσα στην κρίση, αλλά ενδεχομένως και η μεγαλύτερη, μάλιστα, που έγινε τα τελευταία, μάλιστα, 10 χρόνια από εταιρεία που ξεκινάει από το μηδέν, από το απόλυτο μηδέν. Ερώτηση. Ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτού του προϊόντος και αυτών των υπηρεσιών που προσφέρει? Δηλαδή, ποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το πλούτο που έχετε συγκεντρώσει? Ωραία. Εδώ υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα διαφορετικά κοινά. Το ένα είναι το περιεχόμενο και σε ποιους απευθύνεται, και το άλλο είναι το trip view και σε ποιους απευθύνεται. Σωστά. Το site δηλαδή. Σωστά. Το περιεχόμενο που είναι βίντεο και φωτογραφίες από κάθε κομμάτι της ακτογραμμής της Μεσογείου, μπορεί θεματικά ή γεωγραφικά να το αξιοποιήσουν και θα το μπορούσα να πω ότι το χρειάζονται όλοι. Μα όταν λέω όλοι, εννοώ σχεδόν όλοι. Όποιος έχει ένα site που θέλει να το κάνει ομορφότερο, όποιος έχει να κάνει μια δουλειά στα κοινωνικά δίκτυα και θέλει να ανεβάσει ένα σχόλιο, μια διαφήμιση ή ένα post, μπορεί να το κάνει αυτό εμπλουτισμένο με ένα βίντεο ή με μια φωτογραφία. Όποιος ασχολείται με blogs, είτε αυτά είναι για ταξιδιώτες, είτε είναι τα κλασικά site ειδήσεων, ας το πούμε, χρειάζονται οπτικό περιεχόμενο. Κάθε φορά που μιλάς για την Μύκονο ή για τη Σκιάθο ή για το Κάπρι ή για την Αλμέρια ή για την, ξέρω εγώ, Ίμπιζα, χρειάζεσαι κάτι να δείξεις. Αν αυτό που έχεις να δείξεις είναι τακτοποιημένο, γεωδετημένο, ξέρεις ότι θα πατήσεις το χάρτη εκεί ακριβώς που θες να δείξεις και θα παίξει το βίντεο χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Άρα το περιεχόμενο το χρειάζονται και θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ. Ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, blogs, sites. Και μεμονωμένοι επαγγελματίες. Δηλαδή ένα εστιατόριο που βρίσκεται ακόμα κάπου στην άκρη. Και ένας ιδιώτης που θέλει να κάνει ένα post στο Facebook και θέλει να δει, πει πέρσι, παιδιά, ήμουνα διακοπές και έκανα στην Νήσιρο, που είναι αδύνατο να βρεις καλό υλικό και καλό βίντεο, ας το πούμε, μπορεί να κόψει ένα κομματάκι από το βίντεο και να το δείξει εκεί που θέλει. Όμως, αυτό αφορά το περιεχόμενο. Οι αποδέκτες του Tripping View είναι όλοι όσοι ασχολούνται και παρέχουν υπηρεσίες στον τουρισμό σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, όχι οι χώρες που είναι μόνο
χώρες τις οποίες κινηματογραφήσαμε και φωτογραφήσαμε τις ακτές τους. Αλλά για παράδειγμα οι Γερμανοί δεν έχουν την ακτογραμμή τους για να την δείξουμε. Έτσι. Οι Γερμανοί όμως ταξιδεύουν. Άρα όλα τα γερμανικά γραφεία ταξιδίων που πουλάν ταξίδια στη Μεσόγειο είναι υποψήφιοι διαφημιζόμενοι στο Τριπινγκιού για να περάσουν το μήνυμά τους στους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες του Τριπινγκιού. Έχουν δείξει ενδιαφέρον ξένοι οίκοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία? Έχουν δείξει πολλοί και κυρίως ξενοδοχεία σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Έχει πελάτες στο TripInView, δεν είναι ακόμα τόσοι πολλοί γιατί Μάλιστα. είμαστε μια καινούργια εταιρεία και κυρίως στον τομέα που βγαίνουμε στις αγορές πια αφού ετοιμάσαμε όλη την υποδομή, το site είναι πια τεχνολογικά άρτιο, θα έλεγα μάλιστα και αρκετά μπροστά σε σχέση με άλλα τέτοιου είδους sites. Αλλά έχουμε πελάτες, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να μαθευτεί το TripInView ότι είναι μια καινοτομία, διότι είναι η πρώτη στον κόσμο οπτική ταξιδιωτική πλατφόρμα. Είναι το μόνο site στο οποίο μπορεί να μπεις και να δεις με τα ίδια σου τα μάτια τα μέρη στα οποία θα πας διακοπές. Σε Μάλιστα. βίντεο και σε φωτογραφίες. Είπατε τη μαγική λέξη. Βίντεο και φωτογραφία. Μάλιστα. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε κάποιο προϊόν? Βέβαια. Το βίντεο και φωτογραφία ταυτόχρονα, καταρχήν είναι όλο το TripInView είναι Σωστά. έτσι φτιαγμένο. Σωστά. Δηλαδή, όταν θέλεις να δεις, έχεις ακούσει ότι είναι ένα όμορφο μέρος, ας πούμε, η Θάσος. Μάλιστα. Και θέλεις να δεις, αφού είναι όμορφο μέρος, ποιες είναι οι ομορφιές του. Μπορεί να πας λοιπόν στη Θάσο και να δεις σαν να είχες νοικιάσει ένα ελικόπτερο και καθόσουν δίπλα στον πιλότο και να δεις όλη τη Θάσο γύρω-γύρω, που κρατάει η πτήση 27 λεπτά για την ακρίβεια, έτσι, να δεις όλη τη Θάσο γύρω-γύρω και να δεις αν σ' αρέσει, πού είναι τα ξενοδοχεία, αν ένα ξενοδοχείο είναι πάνω στο κύμα, αν θα ήθελες να είσαι εκεί κτλ. Να πάρεις μια Μάλιστα. ολοκληρωμένη εικόνα. Άρα έχει χρησιμοποιηθεί καταρχήν στο TripInView. Παράλληλα, έχει χρησιμοποιηθεί μια ιδέα που χρησιμοποιεί το υλικό του TripInView και χρησιμοποιήθηκε και από τον ΕΟΤ και από την περιφέρεια Λάτσιο προς το παρόν στην Ιταλία. Στην Ιταλία, Μάλιστα. όπου είναι οι πρώτες στον κόσμο interactive post cards, δηλαδή είναι card postal κανονικές, οι οποίες όμως έχουν τη δυνατότητα της διαδραστικότητας με τον χρήστη τους, με αυτόν που τις κρατάει στο χέρι. Γιατί? Διότι έχουν πάνω ένα QR code, το οποίο μόλις το σκανάρεις με το κινητό σου, από εκεί που είναι η card postal και αυτό το σημείο που δείχνει, αρχίζει χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ και παίζει το βίντεο από την περιοχή αυτή. Ναι, άρα με την έννοια είναι διαδραστικές, ψηφιακές, ενώ στην πραγματικότητα είναι τυπωμένες χάρτινες. Αλλά μετατρέπονται, ζωντανεύουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που είναι στο ίντερνετ, χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να κάνει τίποτα. Απλώς σκανάρει την card postal με το κινητό του. Πρακτικά δηλαδή, μέσα από ένα stand, το οποίο μπορεί να είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος ή στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο, ακριβώς. θα μπορούσε ένας επισκέπτης της Ελλάδας, ένας τουρίστας, να πάρει μια καρτούλα, να τη σκανάρει με το κινητό του και να δει το βίντεο από το μέρος αυτό. Με εξαιρετικά επαγγελματική λήψη και λοιπά. Προφανώς είναι όλο Μάλιστα. το βίντεο, είναι φτιαγμένο ας το πούμε με συνθήκες Hollywood, ας το πούμε, δηλαδή με ποιότητα και με κάμερες ειδικές και με ελικόπτερα ειδικά τροποποιημένα για τον σκοπό αυτό. Ο εξοπλισμός είναι πολύ εξειδικευμένος, κυρίως οι βιντεοκάμερες. Και βέβαια οι άνθρωποι που πετάνε είναι οι πιο έμπειροι, θα μπορούσα να πω ότι ελάχιστοι άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν ως εμπειρία στο ενεργητικό τους 2.000 ώρες πτήσεων Μάλιστα. σε ελικόπτερο με μια κάμερα στο χέρι ή με μια βιντεοκάμερα, όχι στο χέρι αλλά με ένα joystick που οδηγεί τη βιντεοκάμερα, η οποία δεν την πιάνει ο σκηνοθέτης, γιατί θα κουνιόταν τόσο πολύ που δεν θα έβλεπες τίποτα. Οι κάμερες είναι ειδικά σταθεροποιημένες από πάρα πολύ ακριβούς μηχανισμούς εξισορρόπησης. Ψάξατε δηλαδή στη διεθνή, ας το πούμε, ναι, ναι. αγορά και βρήκατε το πιο κατάλληλα είναι γνωστές κάμερες στους κινηματογραφιστές και ειδικά στους κινηματογραφιστές που πετάνε για να πάρουν πλάνα από τον αέρα. Είναι πολύ γνωστές κάμερες, είναι ακριβές κάμερες Μάλιστα. και λίγες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι, μη φανταστείτε ότι είναι πάρα πολλές, γιατί τα ελικόπτερα χρειάζονται ειδική αδειοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία για να πετάξουν ως αξιόπλο, παρά το ότι έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους τους στη Μάλιστα. μύτη που είναι η κάμερα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα, πού εστιάζονται?
Δηλαδή, πώς θα αναπτύξετε όλο αυτό το εγχείρημα? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να μαθευτεί όσο πιο πολύ γίνεται η προσπάθειά μας αυτή. Προϊοντικά έχετε ολοκληρώσει, υπάρχουν όχι, όχι, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλά προϊόντα που θα μπορούσε να βγάλει κανείς με το ίδιο περιεχόμενο. Η επένδυση έγινε μία φορά, αλλά η αξιοποίηση της επένδυσης μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές και πολλές διαφορετικές συσκευασίες, θα έλεγα, έτσι για να το πω πιο αγοραία. Η ιδέα λοιπόν δεν σταματάει ποτέ η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση. Πάντα όμως το ζητούμενο είναι ό,τι καινούριο κάνεις να βρεις έναν τρόπο να το μάθουν αυτοί που τους ενδιαφέρει. Σωστά. Άρα λοιπόν η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η επικοινωνία όμως χρειάζεται χρήματα και είμαστε σε μια φάση αναζήτησης πόρων για να αναπτύξουμε πια το κομμάτι που λέγεται επικοινωνία και πωλήσεις. Σωστά. Γιατί το κομμάτι των υποδομών τελείωσε και ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα η προσπάθειά μας θα είναι να αναπτύξουμε το κομμάτι των πωλήσεων. Που δεν περιορίζονται στο κομμάτι του τουρισμού. Μπορεί να είναι στο real estate, μπορεί να είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που τους ενδιαφέρει αυτό το οπτικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Και εμείς ετοιμάζουμε τις κατάλληλες υποδομές, παύλα συσκευασίες, παύλα προϊόντα, παύλα υπηρεσίες, πέστε το όπως θέλετε, που μπορούν να κάνουν διαθέσιμο αυτό το περιεχόμενο σε πολλά διαφορετικά κοινά ανάλογα με τις χρήσεις που το καθένα θέλει. Κύριε Χατζηνίκου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα για πολύ. Για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η συνομιλία και το μοναδικό προϊόν που φαίνεται ότι... Είναι πράγματι μια παγκόσμια καινοτομία και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αναδειχτεί και θα κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στην παγκόσμια κατανομή των sites, ας το πούμε, αυτού του είδους. Σας ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ.